Μάλιστα, επιστροφή τώρα στο στούντιο του Attica TV και στις δημοσκοπήσεις για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, όπου θα διερευνήσουμε ουσιαστικά την νεανική επιχειρηματικότητα αλλά και σημαντικές, πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Σε όλη αυτή την προσπάθεια θα μας βοηθήσει ο κύριος Ανδρέας Στεφανίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών. Και μαζί του είναι ο κύριος Γιώργος Κούτρας, ο οποίος είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας OpenIchnos. Μαζί μας φυσικά, για να συντονίσουμε αυτή τη συζήτηση, είναι και η Αλεξάνδρα Κατσαρού. Καλησπέρα και στους δύο. Καλώς ήρθατε στο στούντιο των δημοσκοπήσεων και στο Attica TV. Εγώ εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Επίτιμος πρόεδρος, γιατί έχω φύγει πλέον. Να το διευκρινίσουμε. Παρ' όλα αυτά, ήσασταν πάρα πολλά χρόνια. Είμαι. Δεν τους έχω αφήσει, ναι. Και θέλετε λίγο να συστηθούμε, να συστήσουμε στον κόσμο την Ομοσπονδία και έπειτα να δούμε τι κάνει η Ομοσπονδία για ανθρώπους όπως ο κύριος Κούτρας, αν θέλετε μιλάμε και στον ελληνικό, και για τις πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει ένας επιχειρηματίας και να προτείνει μια καινούργια ιδέα στην ελληνική αγορά και όχι μόνο, μπορούμε να δούμε και εκτός συνόρων. Οπότε, λίγα λόγια για την Ομοσπονδία. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε 25 Ιουνίου 2001. Ο κύριος της σκοπός είναι να αυξήσει την εξωστρέφεια των νέων επιχειρηματιών, όχι μόνο νέων σε ηλικία αλλά νέα σε ίδρυση, στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και αργότερα το 2007 στο παγκόσμιο γίγνεσθε, την εξωστρέφεια. Καταλάβαμε όμως αυτά τα 17 χρόνια ότι η σημαντικότητα ήταν όχι μόνο για τους νέους επιχειρηματίες που κάνουν κάτι καινούριο για να βρουν πελάτες, αλλά βοηθάει με τα δίκτυά της πλέον να κάνουμε επιτάκυνση σε όλο το επιχειρηματικό μας οικοσύστημα, εννοώντας δημόσιους φορείς, ιδιωτικούς φορείς, να καταλάβουν πώς μπορούν να βοηθούν όλες αυτές τις εταιρείες και τις υφιστάμενες μικρομεσαίες που μέσα στην κρίση ταλανίζονται από έλλειψη ρευστότητας και από τα έως φόρους, βέβαια και στις νεοειδρυθήσεις που εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα μέχρι να πιάσουν την κρίσιμη μάζα πελατών. Μπορούμε να μιλήσουμε για επιχειρηματικότητα στις νέες ηλικίες στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, στο περιορίσουμε εκεί. Υπάρχει ενδιαφέρον γενικότερα. Υπάρχει αυτό ενδιαφέρον και. Ιδέες φαντάζομαι υπάρχουν, αλλά λόγω των συγκυριών, των οικονομικών συγκυριών, υπάρχει ενδιαφέρον, υλοποιούνται αυτές οι ιδέες. Στην Ομοσπονδία, έτσι πώς τα βλέπετε τα πράγματα, και μετά θα μας πεις την δική σου εμπειρία, Γιώργο. Την προσωπική του εμπειρία. Εγώ να δώσω την πολιτική ομπρέλα και ο Γιώργος θα σας πει την πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι αν συγκρίνουμε την νεανική επιχειρηματικότητα από το 2001 με την επιχειρηματικότητα του 2018, έχουν βελτιωθεί αρκετά τα πράγματα από θέμα πρωτοβουλίων των νέων ανθρώπων. Εκεί βοήθησε δυστυχώς και η νεανική ανεργία. Τα πράγματα όμως δεν έχουν καμία σχέση στο περιβάλλον της Ελλάδας με τις άλλες χώρες τις ευρωπαϊκές, όπως Λονδίνο, Ολλανδία και ούτω καθεξής. Βλέπουμε όμως μέρα με την ημέρα ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα γίνεται όσο και πιο καινοτόμος, δηλαδή έχουμε επιχειρηματικότητα ευκαιρίας και λιγότερο ανάγκης, παρόλο τη στατιστική που βγάζει ο ΙΟΒΕ. Και ένα απτό παράδειγμα είναι ο Γιώργος Κούτρας, που θα σας πει τώρα τη δική του εμπειρία. Ο οποίος έχει φέρει μαζί του και. Και την... ένα κομμάτι της δουλειάς μας. Ακριβώς. Τη βασική σας ιδέα. Σωστά. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Ένα βασικό, να σας πω, προέρχομαι, η έδρα της εταιρείας είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά παρόλα αυτά έχουμε ούτως ή άλλως παρουσία σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, εξαιτίας του ότι προσπαθούμε, και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, ό,τι μπορούμε να το κάνουμε στην Ελλάδα, να το κάνουμε στην Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο OpenIchnos, μιλάμε ότι έχουμε και hardware και software, δηλαδή και υλικό και λογισμικό. Το οποίο υλικό είναι κάτι περίεργο για την Ελλάδα και κάτι σπάνιο στο να κατασκευάζουμε εδώ πέρα. Και μάλιστα, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι και ακόμη καλύτερα, γιατί τοπικά ακόμη έχουμε διάφορα πράγματα. Ας πούμε όμως εντάχει τι κάνει το OpenIchnos. Το OpenIchnos στην ουσία είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία από, για να μπορούν οι ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής να παρακολουθούν το πού βρίσκεται το σκάφος τους, σε τι συνθήκες ταξιδεύει, και με αυτόν τον τρόπο να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ό,τι παρακολουθεί ένας καπετάνιος όταν βρίσκεται πάνω στο σκάφος. Απευθυνόμαστε προφανώς κυρίως στις εταιρείες οι οποίες νοικιάζουν σκάφη αναψυχής, αλλά υπάρχουν και ιδιώτες οι οποίοι πιθανότατα να έχουν επαγγελματικά σκάφη και να τα νοικιάζουν και να τους ενδιαφέρει και αυτούς. Δηλαδή, άρα... πρόκειται για ένα λογισμικό, για να καταλάβουμε, θα δει τις καιρικές συνθήκες, θα δει. Θα δει στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεται το σκάφος του. Σε όλο τον κόσμο, ή μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Με 100% παγκόσμια κάλυψη, το πού ακριβώς βρίσκεται, με τι ταχύτητα κινείται, τι αέρα έχει εκείνη τη στιγμή, τι κατεύθυνση έχει ο αέρας, σε τι βάθος ταξιδεύει, τι συμβαίνει με τις μηχανές του, ποιες είναι οι στροφές των μηχανών, τα πάντα, οτιδήποτε δεδομένα υπάρχουν πάνω στο σκάφος. Συνεπώς,
Αυτό νομίζω βοηθάει πάρα πολύ σε πάρα πολλά κομμάτια. Και στο κομμάτι της ασφάλειας και στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή ένας ιδιοκτήτης ενός σκάφους να γνωρίζει πλήρη στοιχεία που μπορεί να έχει, που να συμβαίνουν εκείνη την ώρα στο σκάφος που διαθέτει. Σωστά και μάλιστα επιπλέον. Αυτή την ιδέα, αυτή η ιδέα υπάρχει στην Ελλάδα, την εφαρμόζετε εσείς και φαντάζομαι και το OpenIchnos, δηλαδή ο τίτλος που έχει η εταιρεία σας, έχει άμεση σχέση και είναι σε συνάρτηση με την ιδέα αυτή. Σωστά και μάλιστα είναι 100% ελληνική, προέρχεται από τους 4 ιδρυτές που φτιάξαμε την εταιρεία. Φτιάξαμε και τη συγκεκριμένη, το υλοποιήσαμε. Είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας περισσότερο από 2 έτη μέσα στην ομάδα μας για να καταλήξουμε, για να φτιάξουμε τη συγκεκριμένη συσκευή. Και σε αυτό βεβαίως βοήθησε πάρα πολύ και το Blue Growth. Γιατί όταν μπήκαμε στο Blue Growth, στον τρίτο διαγωνισμό, ήμασταν στην ουσία, είχαμε ένα prototype, ένα πρωτότυπο ας το πούμε της συσκευής και της ιδέας μας, αλλά όταν βγήκαμε από αυτό πλέον είχαμε μια γραμμή παραγωγής η οποία κατασκευάζει πράγματα και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση το πλαστικό κουτί της συγκεκριμένης συσκευής φτιάχνεται και στον ασπρόπυργο. Οπότε είναι σωστά. Σωστά. Ωραία. Οπότε, σαν ομοσπονδία, και υπό την αιγίδα σας γίνεται ένας τέτοιος διαγωνισμός επιχειρηματικότητας, θαλάσσιας επιχειρηματικότητας για την ακρίβεια, ο Blue Growth. Ήρθε μια startup, ήρθαν 4 νέοι άνθρωποι με μια όμορφη ιδέα και εσείς από την πλευρά σας τι κάνετε? Οι νέοι άνθρωποι κάθε Ιούνιο καταθέτουν τις ιδέες τους στον διαγωνισμό του Blue Growth που γίνεται από το 2014 με οικοδεσπότητα την θερμοκοιτίδα της Αηφόριας και τον Δήμο του Πειραιά και καταθέτουν τις ιδέες τους, οι οποίες αφού φιλτραριστούν από το Advisory Board που είναι ειδική στα θέματα της γαλάζιας οικονομίας, κάπου γύρω στο Νοέμβρη γίνονται τα αποτελέσματα, προετοιμάζουμε τις ομάδες του τελικού και Δεκέμβρη σε έναν ανοιχτό διαγωνισμό με κριτές και κοινό επιλέγουμε τις πρώτες ομάδες. Ο Γιώργος Κούτρας ήταν ο πρώτος, το πρώτο βραβείο πήρε στον τρίτο διαγωνισμό θαλάσσιας οικονομίας το 2016. Άρα τώρα τρέχει ο πέμπτος, ο οποίος ξεκίνησε και θα είναι ανοιχτό. Εκτός για όσους ενδιαφέρονται και έχουν κάποια ιδέα στη γαλάζια οικονομία και ξαναλέω γιατί πολλοί κόσμοι το παντρεύουν μόνο με την ναυτιλία. Δεν είναι μόνο η ναυτιλία, είναι ό,τι έχει να κάνει με παράκτιο τουρισμό, ό,τι έχει να κάνει με ηχθειοκαλλιέργηση, ό,τι έχει να κάνει με αφαλάτωση νερού, θαλασσινού και ό,τι έχει να κάνει γενικά με την ανάπτυξη μέσα από τη θάλασσα. Είναι και προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς με την Ομοσπονδία λοιπόν αυτό προσπαθούμε από το δίκτυο που έχουμε 17 χρόνια να το πάμε και σε άλλα πολλές λιμάνια στη χώρα. Ήδη πάμε για τον τρίτο διαγωνισμό στο Blue Growth Πάτρας και τώρα σιγά σιγά, παρόλη την κρίση και με θελοντισμό πάντα, θέλουμε να το πάμε Θεσσαλονίκη, Κρήτη και ούτω καθεξής. Ήδη έχει πάει και στοιχείο. Η ιδέα εφαρμόζεται ήδη, εφαρμόζεται πρακτικά ή την έχετε παρουσιάσει και περιμένετε να υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιες εταιρείες? Όχι, όχι. Στοχεύουμε σε αυτό που είπατε, σε αυτές τις ιδέες που είναι είτε ακόμα δεν υπάρχουν εταιρεία ή είναι σε πολύ πρώτο στάδιο όπως ήταν το OpenIchnos. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, υπάρχουν τέτοιες ιδέες, σαν ομοσπονδία, δηλαδή καταγράφεται μια προθυμία από τους Έλληνες να πάρουν ένα ρίσκο, ειδικά μια ηλικία, ας πούμε, μεταξύ 20, 30, 40 χρόνων, θέτω εγώ ένα όριο. Έχουν αυτή τη διάθεση, γιατί το επενδυτικό περιβάλλον δεν βοηθάει και πολύ. Και πώς να βοηθήσει κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι το επενδυτικό περιβάλλον δεν είναι το καλύτερο. Όμως, να πούμε κάποια πράγματα απλά. Παινίας τέχνας κατεργάζεται. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι πάνω στην ανάγκη ο άλλος θα προσπαθήσει και για θέμα καριέρας και επιβίωσης να δημιουργήσει μια επιχείρηση. Το στοίχημα όμως είναι να μην κάνει μια επιχείρηση εστίασης μετά από 2-3 χρόνια να κλείσει. Το όραμα λοιπόν είναι ιδέες και ομάδες όπως αυτή του OpenIchnos, οι οποίες στηρίζονται μέσα σε ερευνητικά αποτελέσματα και πάρα πολλή δουλειά επιστημόνων κυρίως και δεν είναι κάτι που αντιγράφει ο ένας από τον άλλον. Έχουν από πίσω τους advisory board με καθηγητές. Άρα αν δεν συνδέσουμε την υψηλή καινοτομία μέσα από τα πανεπιστήμια με την επιχειρηματικότητα, δεν θα μπορέσει αυτή η χώρα να πάει παρακάτω. Βέβαια υπάρχει ένας λόγος που πολλοί στρέφονται στην επιχειρηματικότητα ανάγκης. Είναι διότι μετά από 8 χρόνια ύφεσης, δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, άρα δεν μπορούν να βρουν κεφάλαια ανάπτυξη και πολλά παιδιά όπως ο OpenIchnos αναγκάζονται και φεύγουν όπως ο πρώτος μας, στον πρώτο μας διαγωνισμό που ήταν μια πολύ καλή εταιρεία startup σε θέμα αφαλάτωση νερού, έχει μετακομίσει και έχει πάει στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας και εκεί σήκωσε και πολύ μεγάλα κεφάλαια πάνω του 5 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά από το να χαθεί η ιδέα
από έναν νέο άνθρωπο, είμαστε σίγουροι ότι αυτός κάποια στιγμή και θα έρθει η Ελλάδα ή ήδη θα απασχολεί και συναδέλφους του ερευνητές από το Πολυτεχνείο του Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Είναι εγώ κάτι... θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κούτρα για να δούμε λίγο την πραγματικότητα. Από τη σύλληψη της ιδέας, όπου βρεθήκατε εσείς τέσσερις άνθρωποι και είπατε θα φτιάξουμε αυτό που τελικά φτιάχτηκε, μέχρι την υλοποίηση, θέλω να μας περιγράψετε λίγο τις δυσκολίες και τα στάδια που ακολουθήθηκαν μέχρι το τελικό σημείο να έχετε αυτό το αποτέλεσμα στο χέρι σας. Κοιτάξτε, καταρχήν η ιστορία μας και όλα ξεκίνησαν από το γεγονός ότι βρεθήκαμε σε ένα ταξίδι με σκάφος και καταλάβουμε ότι υπήρχε μια ανάγκη η οποία δεν καλυπτόταν από κάποιον άλλον εκεί στην αγορά. Συνήθως έτσι ξεκινάνε τα πράγματα και πάντα πρέπει να υπάρχει μια ανάγκη για να ξεκινήσεις κάτι. Διαφορετικά είναι βέβαιο ότι, σχεδόν βέβαιο μάλλον, ότι θα αποτύχει. Έτσι. Από εκεί και πέρα οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Αντιμετωπίσατε πιο πολύ γραφειοκρατικά εμπόδια, επενδυτικά εμπόδια χρηματοδοτικά, εμπόδια γραφειοκρατικά, όχι τόσα πολλά. Γιατί επειδή είχαμε λίγο εμπειρία όσον αφορά τις επιχειρήσεις, μπορούσαμε να ξέρουμε τους, ας πούμε, τους γνωστούς σκοπέλους στην Ελλάδα, οπότε να μπορούμε να τους αποφεύγουμε τουλάχιστον στα πρώτα στάδια. Αλλά από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και το κυριότερο νομίζω είναι ότι απαιτούσε πάρα πολύ προσπάθεια, επειδή ήμασταν πάρα πολύ όλοι προσανατολισμένοι στο να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ελληνικές επιχειρήσεις, δορυφόρους γύρω από εμάς, οι οποίοι παράγουν πράγματα για εμάς ή κατασκευάζουν πράγματα. Για μας. Αυτό ήταν ακόμη πιο δύσκολο, γιατί ήταν πολύ πιο εύκολο να βρεις μια επιχείρηση στο εξωτερικό να σου παρέχει μια λύση από το να βρεις κάποια στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, επιμέναμε και αυτό είχε αποτέλεσμα, γιατί μας βοηθάει στο να έχουμε ανθρώπους κοντά μας οι οποίοι μας βοηθούν και αυτοί με την πλευρά τους. Καταλαβαίνουν για ποιο λόγο τους χρησιμοποιούμε, για ποιο λόγο. Και να, βεβαίως να δώσουμε σε ένα κύκλο επιχειρήσεων εργασία η οποία πιθανότατα προέρχεται από τη δική μας εργασία. Άρα, μιλάμε τώρα για ένα συνεργατικό πρότυπο οικονομίας, μια ανοιχτή οικονομία, ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο που λειτουργεί μια επιχείρηση. Και δεν ξέρω αν αυτός ο τρόπος σκέψης είναι κάτι διαδεδομένο εδώ στην Ελλάδα. Αν δεν το διαδώσουμε, τίποτα δεν θα γίνει. Πριν λίγο εμείς ήρθαμε από το Δημόκρητο, ο οποίος τους διαδίδαμε αυτό στην ερευνητική κοινότητα, την ανοιχτότητα που πρέπει να υπάρχει, γιατί μια ιδέα από μόνη της δεν πάει πουθενά. Το execution, η εκτέλεση και η αφοσίωση στην ιδέα είναι αυτή που θα την κάνει την ιδέα πράξη. Έχουμε καλές ιδέες, κύριε Στεφανίδη. Όχι απλώς ιδέες καλές έχουμε. Έχουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Και αν είναι εφαρμόσιμες περισσότερες σε αυτόν. Μα δεν είναι τυχαίο που ήδη μέσα σε αυτή την κρίση βγαίνουν πρωτοβουλίες όπως για παράδειγμα ο OpenIchnos και πολλά παιδιά που βγαίνουν στο εξωτερικό λόγω έλλειψης ρευστότητας που πάνε πάρα πολύ καλά και ερευνητικά αλλά και επιχειρηματικά. Πώς το βλέπετε, θα φύγετε κι εσείς εξωτερικό σαν OpenIchnos, θα επιμείνετε εδώ? Όσο μπορούμε, θα επιμείνουμε εδώ. Ελπίζω να μην αναγκαστούμε να το κάνουμε. Δεν θα τους αφήσουμε. Παρόλα αυτά, αυτό που θα προσπαθήσουμε σίγουρα να κάνουμε είναι να το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών μας να γίνεται στο εξωτερικό. Γιατί υπάρχει πραγματική ανάγκη, υπάρχουν συγκεκριμένες αγορές τις οποίες τις ενδιαφέρει μια τέτοια λύση. Οπότε είναι μέσα στα επόμενα βήματά μας η αναζήτηση χρηματοδότησης, έτσι ώστε να φτάσουμε και να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το κομμάτι της εξωτερήκευσης, ας πούμε, των πωλήσεων προς το εξωτερικό και συγκεκριμένα στην αγορά της Μεσογείου και της Καραϊβικής. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αυτό που θα ήθελα να προσθέσω σε όλα αυτά που λέτε όσον αφορά την κρίση είναι ότι κατ' εμέ και αυτό που είδα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι ότι η κρίση δημιουργεί άπειρες ευκαιρίες. Και υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω οι οποίοι τις εκμεταλλεύονται αυτές τις ευκαιρίες. Και μάλιστα θα μπορούσα να προσθέσω ότι αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι χάνονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ένα brain drain, όπως το λένε τέλος πάντων, νέων ανθρώπων και πολύ καλών ανθρώπων, καλά μυαλά τα οποία θα χρειαζόταν στην Ελλάδα. Αν εξαιρέσουμε αυτό το γεγονός που νομίζω ότι μπορεί να αντιστραφεί, κατά τα άλλα, ειδικά τους τελευταίους μήνες, μέσα, ας πούμε, για παράδειγμα, με πρωτοβουλίες όπως το Equifund, το οποίο θα είναι χρήματα τα οποία θα επενδυθούν σε startups τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, υπάρχουν ευκαιρίες και αν είναι οι ιδέες καλές και οι υλοποιήσεις ακόμη καλύτερες, τότε νομίζω ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για τους νέους ώστε να προχωρήσουν στη δική τους επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν το προσπαθήσουν, είναι σίγουρα χαμένοι. Να πω κάτι που δεν ακούγεται πολύ συχνά.
ότι αυτές οι ομάδες και αυτά τα παιδιά που μέσα στην κρίση βγάζουν τέτοιες εταιρείες, θα είναι αυτές που θα φέρουν και τις επενδύσεις. Διότι αύριο το πρωί, ενώ το περιβάλλον της Ελλάδας, παρόλο στις οικονομικές και πολιτικές δυσκολίες που υπάρχουν, είναι αρκετά πιο χαμηλού κόστους από ότι να στήσεις μια εταιρεία στη Γαλλία ή στη Γερμανία, όμως ο επενδυτής για να έρθει, εκτός από το καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, πρέπει να μιλήσει με τους κατάλληλους συνεργάτες. Τα παιδιά αυτά λοιπόν που ήδη βλέπουν Ευρώπη και κόσμο, θα είναι αυτοί που θα φέρουν τις επενδύσεις. Δεν θα έρθουν μόνο τους επενδύσεις. Γιατί, να το πω απλοϊκά, μιλάνε την ίδια γλώσσα με τους δυνητικούς επενδυτές μας. Και εμείς, είτε σαν θερμοκοιτίδες, είτε σαν συλλογικοί φορείς, θα είμαστε στο πλευρό τους για να κάνουμε αυτόν τον δρόμο με λιγότερα ζλακούβες. Με λιγότερα εμπόδια. Ναι. Ποιοι είναι οι βασικότεροι αντίπαλοί μας, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, μπορούμε να πούμε οι βασικότεροι ανταγωνιστές μας, ας πούμε, σε όλες αυτές τις ιδέες που έχουμε. Δηλαδή, φαντάζομαι είναι κάποιες χώρες οι οποίες είναι πολύ πιο προηγμένες από εμάς και πολύ πιο φιλικές σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν χώρες όπως το Λονδίνο, για παράδειγμα, το Βερολίνο ή το Παρίσι, που είναι hub καινοτομίας. Ήταν, είναι και θα είναι. Ναι. Μπράβο. Ναι. Όμως, είναι πολύ πιο ακριβό το να διατηρείς εκεί γραφείο και προσωπικό. Βέβαια, το περιβάλλον είναι πολύ πιο φιλικό από θέματα γραφειοκρατίας και, να πούμε και εκεί, έχει και την ευθύνη του το δημόσιο, καμιά φορά που είναι λίγο διεφθαρμένο, είτε ηθελημένα είτε αθέλητα. Δηλαδή, πολλές φορές και το να μην προχωράει κάτι είναι ένα είδος διαφθοράς. Δηλαδή, τι θα κάνω εγώ αν δεν προχωρήσει η δουλειά μου για να μπορεί να πάει παρακάτω. Άρα, εκεί έχει μια τεράστια ευθύνη το δημόσιο και δεν μπορούμε, γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε και το δημόσιο να σκέφτεται λίγο επιχειρηματικά. Πολλές φορές μπαίνω στο δημόσιο φορέα και λέω να μπω σε μια και να νιώσει ο εφοριακός σαν να είμαι ο πελάτης που πρέπει να μου πουλήσει παπούτσια. Δηλαδή, αν το νιώσουν αυτό στην οτροπία τους, όλα θα πάνε καλά. Πρέπει να κλείσει όλο αυτό το κύκλο σκέψης. Έχουμε στην Ελλάδα χαμηλά ποσοστά έρευνας και ανάπτυξης. Φοβάται ένας επιχειρηματίας, ένας επενδυτής από το εξωτερικό να επενδύσει εδώ. Να πει δηλαδή ότι αν έχει κάποια χώρα έτσι χαμηλά ποσοστά έρευνας και ανάπτυξης, μήπως θα είναι χαμηλής ποιότητας και το προϊόν που θα μου δώσει κάποια στιγμή όταν και αυτό έρθει. Γιώργο, πες το. Όχι, ίσα-ίσα. Στην Ελλάδα υπάρχουν, παρά τα χαμηλά ποσοστά, είμαστε πολύ ψηλά όσον αφορά τα αποτελέσματα, ιδιαίτερα από τα πανεπιστήμια. Στις επιχειρήσεις είναι χαμηλότερο αυτό και εξαρτάται από το γεγονός το τι κίνητρα δίνονται στους επιχειρηματίες όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη. Αλλά παρόλα αυτά, σε σχέση με τα χρήματα που δίνονται, τα αποτελέσματα πάλι είναι υψηλά. Και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν επιχειρήσεις και πάρα πολλές στην Ελλάδα, οι οποίες είναι εξαιρετικά καινοτόμες, παράγουν προϊόντα τα οποία πηγαίνουν σε όλο τον κόσμο, εξαιρετικά ανταγωνιστικά και μάλιστα πρωταγωνιστούν στους τομείς τους. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερα κίνητρα, έτσι ώστε μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματιών να καταλάβει για ποιο λόγο πρέπει να επενδύσει στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Αλλά αυτό θα το καταλάβουν όπως το κατέλαβαν και όλοι οι υπόλοιποι επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο, μέσα από κίνητρα, μέσα από συγκεκριμένα πράγματα. Δεν το κατάλαβαν γιατί ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν ότι έτσι θα γίνει. Βεβαίως, το να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους ή να αυξήσουν την καινοτομία των προϊόντων τους, προφανώς εξασφαλίζεται από την έρευνα και την ανάπτυξη. Αλλά τα κίνητρα βοηθούν να δεις τα άμεσα αποτελέσματα, έτσι ώστε να καταλάβεις ότι και από μόνος σου πρέπει να επενδύεις εκεί. Μάλιστα. Σε ποιους τομείς κυρίως υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση? Δηλαδή, παρουσιάζετε εσείς μια καινοτόμα, τέλος πάντων, λύση στον τομέα της ναυτιλίας. Σε ποιους άλλους τομείς υπάρχει ζήτηση? Κοιτάξτε, οι βαριές βιομηχανίες της Ελλάδας είναι πάρα πολύ απλές. Είναι ο τουρισμός μας και η ναυτιλία. Είναι τι να κοιτάζουμε. Έχει νόημα να κοιτάζουμε κάτι άλλο? Δηλαδή, έχουμε ένα τουρισμό ο οποίος ζητάει λύσεις, είναι διψασμένος για λύσεις. Ο τουρισμός συνεχώς ανεβαίνει τα τελευταία ειδικά χρόνια. Ανεβαίνει και σε ποιότητα υπηρεσίας και σε άλλα πράγματα. Και η ναυτιλία, απ' την άλλη, είμαστε νούμερο ένα ναυτιλία στον κόσμο. Από 11 εκατομμύρια ανθρώπους από μια χώρα 11 εκατομμυρίων, είμαστε νούμερο ένα στην εμπορική ναυτιλία. Μετακινώντας τα περισσότερα αγαθά για όλο τον κόσμο. Αυτό δηλαδή από μόνο του είναι συγκλονιστικό. Οπότε αυτό, αν εκμεταλλευτούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, αν παρέχουμε λύσεις σε αυτούς τους τομείς, νομίζω ότι θα. Άρα έχει φύγει και λίγο η αντίληψη που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, η καινοτομία κυρίως σε επίπεδο εφαρμογών, κινητών τηλεφώνων,
όλο αυτό έχει εκλείψει πια ή έχει κορεστεί. Έχουμε φέρει κοντά μας το μοντέλο αυτό των startups. Μα το αν είναι η καινοτομία σε μία εφαρμογή, το θέμα είναι σε ποιο τομέα. Εφαρμόζεται. Μπορεί να είναι μία εφαρμογή, μπορεί να είναι κάτι άλλο, αλλά μπορεί να εφαρμόζεται στον τουρισμό, μπορεί να εφαρμόζεται στην ναυτιλία, σε οτιδήποτε. Η τεχνολογία δεν απαγορεύει το πού θα εφαρμοστεί τελικά. Μάλιστα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στις δημοσκοπήσεις και στο Attica TV. Δώσαμε νομίζω πολλά αισιόδοξα μηνύματα προς τον κόσμο που μας παρακολούθησε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Και δώσαμε και το μήνυμα ότι όταν υπάρχουν καλές ιδέες, καλό είναι να το κυνηγάει κάποιος. Και συνεργασία. Συνεργασίες, βέβαια, είναι πολύ βασικό για να προσπεράσει πάρα πολλά εμπόδια, αλλά το σημαντικότερο είναι να μένει στην ιδέα σου και κάποια στιγμή θα εφαρμοστεί και ενδεχομένως να έχει και επιτυχία αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που περάσαμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε και εσένα για την παρουσία σου. Καλή συνέχεια σε όλους. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα εδώ στις δημοσκοπήσεις 3 και 4 το μεσημέρι. Αμέσως μετά φυσικά Σωσοχονδρογιάννη και κοινωνική διάλογη και κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Ντούσκα στις 6 η ώρα το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.